Σε περίμενα πώς και πώς, να ξέρεις. Και μας ήρθε στην κατάλληλη χρονική στιγμή η συνάντησή μας. Καλώς μου ήρθες, Νικόλη μου. Καλώς σας βρήκα και πάλι, Ανδριανή μου. Πώς είσαι, στρώσαμε τραπέζι σήμερα. Είπαμε να φέρουμε μερικά από τα εργαλεία της καλεσμένης εδώ, γιατί μιλάμε για διατροφή, αλλά δεν δείχναμε. Και είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτό της διατροφής, του φαγητού, που θα Ναι. απασχολήσει σήμερα τη συζήτησή Πολύ μας. ελάχιστο. Πολύ ελάχιστο. Γιατί Είμαι καλά, είμαι ναι. καλά. Μιλάμε για τραπέζι, θα μιλήσουμε για το τραπέζι των Χριστουγέννων, τα εορταστικά που έρχονται και έχουμε μπροστά μας και είναι δόξα τω Θεώ πολλά, να είμαστε καλά, να έχουμε παρέες να σμίγουμε. Αλλά η ουσία των τραπεζιών τελικά δεν είναι μόνο το φαγητό. Όχι. Όχι. Για δώσ' μας το Γενικότερα, φόκους. θέλω με αυτή μας τη συζήτηση, θέλω να έρθουν αυτά τα Χριστούγεννα και στο μυαλό μας να έχουμε τη λέξη αγάπη, τη λέξη ευγνωμοσύνη και τη λέξη ενσυνείδηση. Συνήθως, όταν μαζευόμαστε στα οικογενειακά τραπέζια των γιορτών, που όταν λέμε οικογενειακά, ναι, είναι η παράδοση, είναι το έθιμο, αλλά ας είμαστε και ειλικρινείς, είναι και κάποιες στιγμές τους ή μπορεί και όλη η διάρκεια του τραπεζιού που είμαστε σε έντονο στρες. Διότι μετά από πολύ καιρό θα σμίξει πολλοί κόσμος που έχει πολλά να πει ο ένας με τον άλλον. Και θα βγουν και εντάσεις, θα δημιουργηθούν και ψιλοπαρεξηγησούλες. Α, εδώ είμαστε. Ναι, αντί να χαρούμε τέλος πάντων αυτή τη συνάντηση, βγαίνει και το άλλο, που και αυτό είναι εξίσου Ναι. ανθρώπινο. Μας βγαίνουν πράγματα που καλό θα ήταν να μην βγουν. Και είναι λίγο όλο της βιτρίνας αυτό που γίνεται Ναι. τελικά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, γενικότερα, όσο πλησιάζουν οι γιορτές, είτε τα Χριστούγεννα είτε η Πρωτοχρονιά, υπάρχει πολύ έντονο το στρες και ξεχνάμε το στόχο μας. Ο στόχος μας ποιος είναι? Αυτά τα Χριστούγεννα να Ναι. έρθουμε πιο κοντά, να νιώσουμε περισσότερο, γιατί το χρειαζόμαστε και περισσότερο από ποτέ, να Όντως. νιώσουμε την αγάπη των δικών μας ανθρώπων. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το εξής. Φέτος τα Χριστούγεννα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Ποιους θα καλέσουμε στο σπίτι μας? Μεγάλη κουβέντα και ένιωσα και μεγάλη ανακούφιση όταν σου λέω, Νικόλ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, που να σχετίζεται με τις γιορτές, να έχει μία συνάφεια με το κλίμα των ημερών. Διότι δεν σου κρύβω ότι όσο μεγαλώνω, πιο πολύ με στρεσάρει. Πώς θα είναι εκείνο το τραπέζι, με ποιους θα είμαι για να περάσω καλά. Ναι. Γιατί για κάποιο λόγο το έχω φορτίσει πάρα πολύ αυτό το τραπέζι. Θέλω το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να το περάσω πάρα πολύ καλά. Να μην πω, εντάξει, μωρέ, συναντήθηκα και με τη συμπεθέρα την Νικόλ Ναι. και πάλι τσακωθήκαμε, είπαμε τις μπηχτές μας και μια μέρα ήταν πέρασε. Για μένα δεν είναι μια μέρα και πέρασε. Όχι. Και δεν Και θέλει να το αφήσω στην τύχη του. Μα έτσι είναι και το σωστό και το ωφέλιμο για τον εγκέφαλό μας, για την καρδιά μας, αλλά και για τα παιδιά μας, είναι αυτό που λες εσύ. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο για τους καλεσμένους μας. Για πάμε. Εγώ έχω φέρει και χαρτί να πάρω σημειώσεις Τέλεια. τώρα. Καλό θα είναι λοιπόν το μολυβάκι μας και το χαρτάκι Καλεσμένοι. μας, όπως είχαμε πει και στην Πάντα. προηγούμενη εκπομπή. Οι καλεσμένοι μας, εκείνη την ημέρα, επειδή θέλουμε να περάσουμε καλά, οφείλουμε να είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι η κατάλληλη μέρα να καλέσουμε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε καλά και θέλουμε να τους γνωρίσουμε ή να γνωριστούμε κάποιους άλλους. Όχι, δεν είναι η κατάλληλη μέρα. Ας το κάνουμε σε ένα άλλο τραπέζι, που δεν υπάρχει Ακριβώς. αυτή η φόρτιση συναισθηματική. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποια άλλη χρονική στιγμή. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, προσκαλούμε ανθρώπους με τους οποίους περνάμε καλά, νιώθουμε καλά, νιώθουμε άνετα. Και θα πούμε τώρα για το welcome. Θέλω να πω ότι πριν, λοιπόν, όταν καλούμε τον κόσμο, του ζητάμε, εγώ μ' αρέσει να το κάνω αυτό, να φέρουν μαζί τους 2 ή 3 φωτογραφίες που από το παρελθόν τους. Συγγνώμη, να σημειώσω. Ναι. Φωτογραφίες. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να γνωρίσουμε καλύτερα είτε μέλη της οικογένειας, είτε φίλους, είτε γνωστούς που έχουμε καλέσει και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν και τα παιδιά μας. Γιατί εσφαλμένα μέχρι τώρα, τις περισσότερες φορές, ακόμα και στο τραπέζι, τα παιδιά κάθονται κάπου αλλού Και και οι αν κάθονται ενήλικες. στο ίδιο τραπέζι. Ναι. Συνήθως είναι αλλού. Καλό είναι λοιπόν να χτίσουμε τις αναμνήσεις όλοι μαζί και να φέρουμε και τα παιδιά μας μέσα στις συζητήσεις μας. Γιατί
πολύ καλά θυμάμαι ότι και εμείς σαν παιδιά, όταν ήμασταν και ήμασταν λίγο, δεν συμμετείχαμε, είχαμε αυτή την πικρία ότι «Μα θέλω κι εγώ να συμμετέχω στη συζήτηση των ελληνικών». Ναι, και πόσο ωραία νιώθαμε όταν τρυπώναμε μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι και μας πούμε «Έλα, έλα, πήγαινε να παίξεις τώρα». Έτσι, πολύ σωστά. Και οπότε είχες, «Θέλω να είμαι εκεί, να δω πώς κοινωνικοποιείται ο γονιός μου, τι συζητά». Αυτό. Οπότε, 2-3 φωτογραφίες, αν φέρουν μαζί τους, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι γνωριμίας. Και με ανθρώπους που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τους ξέρουμε χρόνια, αλλά είναι μια αφορμή, ένας άλλος τρόπος να περάσουμε τον κοινό μας χρόνο. Έτσι. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι εμείς, σαν οικοδέσποινες, μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα βάζο, το οποίο το βάζω μέσα να έχει κομμένες σε λεπτές λωρίδες και να γράφει ερωτήσεις, δηλαδή, πες μου 2 πράγματα τα οποία είσαι ευγνώμων για αυτό το χρόνο που πέρασε. Πες μου 2 πράγματα που έπραξες αυτή την εβδομάδα που πέρασε που σε γέμισε αυτοπεποίθηση. Αυτές οι ερωτήσεις θα μπορεί ο καθένας να τραβήξει μία ερώτηση και να την απαντήσει. Το άλλο που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας είναι να φτιάξουν καρτούλες, να δώσουμε λίγο χαρτόνι στα παιδιά, να φτιάξουν καρτούλες για το δέντρο. Να το βάλουν σαν στολιδάκι. Σαν στολιδάκι στο δέντρο μας. Να απασχοληθούν και αυτά μακριά από κινητά, και τάμπλετ. Και να γράψουν τα συναισθήματα της βραδιάς εκείνης. Αυτή δηλαδή τη δραστηριότητα μπορούμε να το κάνουμε προς το τέλος της βραδιάς. Ώστε και εμείς, οι μαμάδες, να παρατηρήσουμε τελικά τα παιδιά μας πέρασαν όμορφα, υπάρχουν αισθήσεις. Δηλαδή, παρατηρούμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μας. Και οι μπαμπάδες, Νικόλ μου. Ναι. Και οι μπαμπάδες, μην τους βγάζεις απ' έξω. Όχι, γιατί σε ένα ιδανικό τραπέζι δεν είναι οι άνδρες από τα αριστερά, οι γυναίκες από τα δεξιά, που το βλέπω ακόμα να συμβαίνει εντελώς ασυναίσθητα. Ναι. Μαζεύονται οι γυναίκες σε ένα σημείο του σπιτιού, μαζεύονται οι άνδρες σε ένα άλλο σημείο του σπιτιού. Ναι. Για μένα, προσωπικά, σαν Ανδριανή, από την ώρα που θα συμβεί αυτό σε ένα σπίτι που θα βρεθώ, έχει ματαιωθεί όλη μου η χαρά. Ναι. Θα χαρώ τη συνύπαρξή μου όταν είμαστε όλοι μαζί. Θα βοηθήσουν και οι μεν και οι δε. Έτσι. Και θα υπάρχουν παρέες μεικτές. Ναι. Να ξεφύγουν από αυτό το κλισέ. Ναι. Οι άνδρες από εδώ να πούν τα δικά τους, οι γυναίκες από εκεί να είναι και κοντά στην κουζίνα για το σερβίρισμα. Ναι. Και τα παιδιά λίγο πιο πέρα μόνα τους. Ναι. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και σπάει αυτό το μοτίβο, αλλά είναι στο χέρι μας πια, εμείς οι γυναίκες, να το γαλουχίσουμε στα παιδιά μας. Για να μην συμβεί στο μέλλον. Έτσι. Να προσθέσω αυτό. Και εγώ κάτι, κυρία. Ναι. Όταν θα έρθουν στο σπίτι σας οι καλεσμένοι, μπορείτε να κρατάτε ένα καλαθάκι μας και να τους πείτε παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε το κινητό σας μέσα στο καλαθάκι. Και θα το πάρετε φεύγοντας. Καλαθάκι, ευχαριστώ. Καλαθάκι. Καλαθάκι κινητό. Ένα screenshot και να βεβαίως, μην το στείλεις. Βεβαίως, θα το κάνω εγώ, θα το κάνω share σε όλα τα social media. Χαμός θα γίνει. Ναι, ναι, πολύ ωραία ιδέα και αυτή. Ναι. Γιατί άμα είναι να φας και μετά που θα φας, η πρώτη σου κίνηση θα είναι αυτή, δεν θα έχεις καμία όρεξη να παίξεις με την Νικόλ του παιχνίδι των ερωτήσεων. Όχι, όχι. Θα βυθιστείς αυτό που ξέρεις. Γι' αυτό διάβαζα πρόσφατα σε μία έρευνα που έλεγε ότι τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όταν έχουμε αυτά τα δείπνα, απομακρύνονται οι τηλεοράσεις από το χώρο του γεύματος. Βάλτε, είναι σεμαία πάνω. Ένα σεμεδάκι. Βάλτε, δεν θα κάτι τέλος πάντων, ό,τι βολέψει. Ναι, 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 να το μην ανοίξει τηλεόραση. Ναι, ναι, αυτό. Είναι συμβαίνει όμως και αυτό. Συμβαίνει όμως και αυτό. Και άντε, και άμα βάλεις τα ντυριντήρι που έχουν, γιατί συνήθως εκείνες τις ημέρες, τα προγράμματα είναι φουλ χορευτικά, μουσικοχορευτικά. Οκ, και να το βάλεις και να είναι και οι παρέα γλεντζέδες, να σηκωθούν και να χορέψουν, πάει και έρχεται. Αυτό ναι. Το να κάθεσαι να βλέπεις με την παρέα το γλεντζέ που χορεύει στην τηλεόραση. Υπάρχει όμως το 20% που γλεντάει και οι υπόλοιποι που κάθονται και απλά βλέπουν την τηλεόραση. Συμβαίνει πιο παιδιά, δεν το επιτρέψουμε φέτος αυτό. Σε μεν, σε μέ ή σε μεν. Σε μέ, στην TV. Δεν ξέρω, θα μας φύγει για σε μεδάκι στην TV. Καλύψτε, τι βάλτε, ένα καλό σεντόν του γάμου. Δεν ξέρω τι. Βάλτε ένα πίνακα μπροστά εκεί. Ναι. Βάλτε να παίζει ένα τζάκι, ένα. Πώς το λένε. Εικόνα, κάτι αυτό. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Είναι το playlist το οποίο. Ναι. Κάτι άλλο. Υπάρχουν τρόποι, Ανδριανή, να περάσουμε όμορφα και συνειδητά σε μία παρέα. Το θέμα είναι ότι πριν συμβεί αυτό, εμείς να τα έχουμε αυτά προγραμματίσει.
Δεν είναι της τελευταίας στιγμής αυτά, είναι προγραμματισμένα. Γιατί όσο περισσότερες επιλογές, όπως προαναφέραμε, τις φωτογραφίες, το βάζω, τις κάρτες, έχουμε προετοιμάσει, τόσο πιο συνειδητά θα είμαστε στην παρέα μας. Και θα περάσουν όλοι καλοί. Όλοι καλά. Τους κάνεις και μία προετοιμασία. Mm-hmm. Δεν θα ήταν ωραίο να στείλουμε και μία πρόσκληση. Τέλος πάντων, είτε μέσω μηνύματος κάτι να φτιάξουμε. Εγώ πάντα ωραίο. Προετοιμάζω. Αλήθεια. Αχ, είσαι vintage, ρομαντική, είσαι ρετρό, δεν ξέρω πώς να σε πω. Αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό. Ναι. Γιατί εγώ νιώθω εκείνη την ώρα σημαντική. Ναι, έτσι είναι. Σε αυτό τώρα να προσθέσουμε λίγο, γιατί αυτές τις μέρες κάνουμε και λίγο την μπάλα με τα δώρα. Δώρα. Και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δεν έχουν και κάποια όρια. Και χάνουν και την χαρά του δώρου. Έχουν το ανικανοποίητο. Ακριβώς. Μπορούμε να προετοιμάσουμε κάποια κουτιά, τα οποία τα δώρα μας, αυτή τη φορά, να είναι βρόσιμα. Δηλαδή, όπως έχουμε εδώ φτιάξει, έχω φτιάξει εδώ μία μαρμελάδα ντομάτας με τσίλι. Θα έρθω μία μέρα στην κουζίνα σου να φτιάξουμε πολλά τέτοια πράγματα. Όποτε θέλεις. Να τα δείξουμε στον κόσμο. Ναι. Εδώ μπορούμε να τη φτιάξουμε και να τη βάλουμε σε ένα τέτοιο βάζο και να το βάλουμε μέσα στο κουτάκι. Είτε τα παιδιά, τώρα τα Χριστούγεννα, φτιάχνουν τα μπισκοτάκια τους. Τους αρέσει πάρα πολύ. Ένα σακουλάκι με μπισκοτάκι, να τα βάλουμε και αυτό στο κουτάκι. Δεν είναι, δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε κάτι ακριβό, κάτι να ψάξουμε με ώρες για να το βρούμε. Δεν χρειάζεται. Η πράξη είναι που μετράει και όχι πόσο κοστίζει το δώρο. Έχεις δίκιο. Είπαμε τι ωραία μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά με τους καλεσμένους μας, για να πάει με έναν άλλο τρόπο, να έχει μια άλλη ροή αυτό το τραπέζι, πια να το ευχαριστηθούμε όλοι. Και αν στην αρχή λίγο σας πούν, έλα μωρέ, τώρα τι είναι αυτά, και νομίζω ότι θα τους παρασύρουμε στο τέλος. Είμαι σίγουρη. Άμα είμαστε εμείς ενθουσιασμένες. Είμαι σίγουρη, γιατί εμείς είμαστε οι ενορχιστρωτές της βραδιάς. Οπότε νομίζω ότι οι καλεσμένοι θα ακούσουν αυτά που έχουμε εμείς να πούμε. Δεν γίνεται. Από ευγένεια τουλάχιστον στην αρχή. Ναι. Δεν γίνεται. Ωραία, δεν θα βάλουμε στους ανθρώπους να κάνουν κατακόρυφο. Θα βάλουμε πράγματα που ξέρουμε ότι είναι κοντά στα... Είναι κοντά σε αυτό που τους αρέσει να κάνουν, ας πούμε. Γι' αυτό είπαμε ότι σε αυτό το τραπέζι καλούμε ανθρώπους οποίους γνωρίζουμε. Mm. Γνωρίζουμε την αγάπη τους, γνωρίζουμε τις συνήθειές τους, γνωρίζουμε τις διατροφικές τους συνήθειες. Γιατί πάμε να μιλήσουμε λίγο. Πάμε να δούμε. Ναι. Εμείς εδώ στην Κρήτη, κυρία Νικόλ, που είσαι και εσύ από εδώ από την Κρήτη, ξέρεις πολύ καλά τι σερβίρουμε στα τραπέζια μας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πεθαίνεις τρεις μέρες μετά μέχρι να ξαναχωνέψεις. Ωραία τα παραδοσιακά μας. Ναι, και μας αρέσουν τα λιπαρά μας. Τα κρέατα και το. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Τι εναλλακτικές έχουμε, ή τέλος πάντων τι άλλο σωτήριο μπορούμε να βάλουμε πάνω στο τραπέζι για να μην. Είπες τη σωστή λέξη. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τις παραδόσεις μας, δεν πάμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Πάμε να δώσουμε επιλογές οι οποίες είναι πιο ωφέλιμες στον οργανισμό μας. Η πρωτεΐνη, βλέπετε ότι δεν υπάρχει πρωτεΐνη αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί ο καθένας από εμάς θα φτιάξει ό,τι θέλει. Εμένα μου αρέσει να φτιάχνω ρόλο κοτόπουλο, ας το πούμε, τα Χριστούγεννα. Ο άλλος του αρέσει το αρνί, ό,τι θέλει ο καθένας. Το χοιρινό, οι vegan φτιάχνουν πολύ ωραία μπιφτέκια με μπατζάρι και ρεβίθια. Υπέροχα είναι και αυτά. Οπότε η πρωτεΐνη μας λείπει. Ένα λοιπόν στοιχείο που έχουμε στο τραπέζι μας είναι η πρωτεΐνη. Το επόμενο είναι τα συνοδευτικά. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε προβιωτικά. Τα προβιωτικά μας, γιατί τα προβιωτικά βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Και πώς το επιτυγχάνουμε αυτό? Με τα τουρσί. Α, ναι. Ναι, το μπατζάρι, το κόκκινο λάχανο που είναι τουρσί και ταιριάζει απόλυτα με το αρνί, με το κοτόπουλο. Ή επίσης το κόκκινο κρεμμύδι που ταιριάζει πολύ ωραίο, το τουρσί, το κόκκινο κρεμμύδι που ταιριάζει και με τα μπιφτέκια. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Έπειτα, εάν θέλουμε να αποφύγουμε ένα πιλάφι σε ένα κριτικό τραπέζι, υπάρχει εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Ούτε να τα αγνοήσουμε όταν περάσει μπροστά μας η πιατέλα. Όχι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Τα αγαπάμε. Αυτοί είμαστε και αυτοί θα συνεχίσουμε να είμαστε. Είμαστε η παράδοσή μας. Εμείς πάμε να δούμε τώρα μια καλύτερη εναλλακτική. Εδώ έχω προετοιμάσει κάποια λαχανικά, τα οποία τα έχω φτιάξει μέσα στο φούρνο. Είναι χωρίς λάδι.
Το μόνο που έχω προσθέσει είναι λεμόνι και χυμό πορτοκάλι. Μάλιστα. Αυτό. Είναι... Έχεις κολοκύθα, γλυκοκολοκύθα είναι αυτό έχω που βλέπω. Έχω γλυκοκολοκύθα, έχω γλυκοπατάτα, έχω πατζάρι, έχω μελιτζάνα, κόκκινη πιπεριά και δεν φαίνεται, έχω και μερικά μανιτάρια μέσα. Ναι. Και πάμε μετά στη σαλάτα. Άλλοι προτιμούν την πράσινη σαλάτα, πολύ ωραία. Εγώ όμως, σε αυτή τη σαλάτα, δεν φαίνεται πάρα πολύ, είναι λευκό λάχανο, καρότο, τα λαχανάκια Βρυξελών που πολλοί τα μισούν σε αυτή τη... Ναι, πολλοί το μισούν, αλλά είναι εσύ πολύ ευρύ... κόψει λεπτές φετούλες. Τα έχω τρίψει όλα μου τα υλικά τα έχω τρίψει. Και επίσης εδώ έχω προσθέσει και αγκουράκι τουρσί. Οπότε... Εσύ γιατί έχεις συνδυάσει, έχεις επιλέξει αυτά τα συστατικά. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ μέσα έχουμε βιταμίνη C, έχουμε μαγνήσιο, έχουμε το προβιωτικά μας και επίσης, όσο ποτέ που το χρειαζόμαστε τώρα, έχουμε το ρόδι μας. Ακριβώς. Αντιοξειδωτικό, φουλ, όλα τα καλά αυτό, του κόσμου κάνει. Όλα τα καλά. Και επίσης έχουμε και τα καλά λιπαρά που τα παίρνουμε από τους σπόρους ηλιόσπορους που έχουμε βάλει, κολοκυθόσπορους που έχουμε βάλει απάνω. Εδώ πέρα τώρα μπορούμε να προσθέσουμε μία σος, την οποία εμένα μου αρέσει πολύ σε αυτή τη σαλάτα. Βάζω λάδι, λεμόνι, πορτοκάλι, ταχίνι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι πολύ ωραία. Πολύ είναι πάρα ο συνδυασμός και ταιριάζει απόλυτα και με τα κρέατα της ημέρας εκείνης. Τώρα, στο welcome, πριν έρθουν οι καλεσμένοι, πάντοτε έχουμε κάποιους ξηρούς καρπούς, έχουμε κάτι. Αποξηραμένα φρούτα. Έτσι. Ή αλαντικά τυριά. Ναι, ο καθένας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τυρί που έχω εδώ καπνιστή γραβιέρα δικιά μας και έχω φτιάξει και μία μαρμελάδα ντομάτας με τσίλι. Γιατί έχω επιλέξει το τσίλι, γιατί. Πριν από το γεύμα αρχίζει και ενεργοποιεί λίγο το μεταβολισμό μας. Α, και είμαστε έτοιμοι για μία αίσια έκβαση. Ακριβώς. Δεν σημαίνει, συγγνώμη κυρία Νικόλ, ότι αν φάτε λίγο τσίλι έχετε καθαρίσει για τη βραδιά. Όχι. Όλα αυτά τα θέλουμε σε ισορροπία. Αυτά είναι... Balance. Ανάσες υγείας, βρε παιδί μου, μέσα. Εξισορρόπησης, μάλλον, μέσα στο δείπνο, που είναι ούτως ή άλλως βαρύ και λιπαρό. Εάν επιλέξουμε κάτι. Γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει τίποτα από όλα αυτά και να το πάει όλο ισορροπημένο. Ναι. Εμένα ακόμα και τα παιδιά μου, δηλαδή αυτό θα φάνε και το πιλάφι, ναι, θα το φάνε το πιλάφι τους, αλλά τους αρέσει και αυτό. Ναι. Γενικότερα και αυτές οι συνήθειες είναι καλό να τις υιοθετούμε όχι μόνο για την ημέρα των Χριστουγέννων ή σε κάποιο. Έχουμε εμείς άλλες συνήθειες μέχρι τις 24 του μήνα. Και λέω εγώ, είδα την Κωνσταντάκη στην Ανδριανή και θέλω να τα κάνω όλα τώρα. Θα μπω στο My Healthy Greek Life και θα κατεβάσω όλες τις συνταγές που λέει η Νικόλ και έχω εμφανιστεί ένας άλλος άνθρωπος την ημέρα των Χριστουγέννων. Και έχουν πάθει όλοι σοκ. Γιατί κανείς από την οικογένεια δεν είναι εκπαιδευμένος σε αυτές τις τροφές. Ναι. Και δεν τρώει κανείς τίποτα. Ναι. Μέγα η απογοήτευση της νοικοκυράς. Ναι, δεν γίνεται. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι αυτό. Γι' αυτό όλα αυτά που λέμε τώρα. Θεωρώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ξένο. Είναι μέσα στη μεσογειακή διατροφή. Βέβαια. Και το λαχανικό μας και το τυρί μας και όλα. Δεν είναι τυχαίο που παλαιότερα πήγαινες στις... Ξαναλέω για τις γιαγιάδες μας, γιατί κάτι ήξερα. Έτσι. Που πήγαινες και ήταν γεμάτο, βάζαμε τουρσί μέσα. Κάτι ήξεραν, λοιπόν. Εκτός του να συντηρήσουν έτσι. Όλα αυτά που είχαν τα καλά από τη γη και να μην τα πετάξουν, είχε και ένα όφελος όλο αυτό στην υγεία τους. Καλά, ήταν όλο ισορροπημένο, μωρέ Νικόλ, το. Ναι. Όλο. Ναι. Γιατί να μην το επαναφέρουμε, λοιπόν. Αυτό ακριβώς, μα μόνο για καλό μας είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Και για το τέλος να πούμε ότι εμένα μου αρέσουν οι φρουτοσαλάτες, δεν μου αρέσουν τα γλυκά, τα σοκολατένια για την ημέρα των Χριστουγέννων, γιατί είναι βαρύ ήδη το γεύμα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το παραδοσιακό γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού. Κιδόνι έχεις βάλει. Κιδόνι έχω βάλει, το έχει φτιάξει η Μανούλα. Είναι ούτως ή άλλως τώρα. Μανούλα. Δεν υπάρχει ψυγείο που να μην έχει μέσα γλυκό κιδόνι της μαμάς πεθεράστιας. Ναι, δεν γίνεται. Οπότε το έχουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν υπάρχει τραπέζι που να μην το έχω βγάλει και να μην έχουν πει... Έλα ρε εσύ, γλυκό του κουταλιού. Το τους έχει απλό. Λείψει. Το τόσο απλό. Σοκολατόπιτες τρώμε συνέχεια. Καλές και σοκολατόπιτες, αλλά
Ας πάρουμε και μια ανάσα με αυτά που ήδη έχουμε. Ναι. Ωραία. Έτσι. Περνάμε ωραία στο τραπέζι μας. Mm-hmm. Έχει πάει όλα καλά. Έχουν πάει όλα καλά. Μπορεί να μην έχουν πάει και όλα τέλεια, αλλά τέλος πάντων τελείωσε αυτή η βραδιά. Μπορούμε να το σώσουμε. Έρχεται η επόμενη μέρα. Ναι. Όπου την επόμενη μέρα συνήθως είμαστε όλοι βαριεστημένοι, 15 κιλά παραπάνω και στο κεφάλι, mm-hmm, και στο σώμα και στην ψυχή ενίοτε. Ναι. Γιατί είχαμε προσδοκίες για την προηγούμενη μέρα που μπορεί να μην τις ικανοποιήσαμε. Αχ, οι αλήθειες. Αχ, τι θα κάνουμε να φύγει το βάρος της επόμενης ημέρας. Να φτιάξουμε ένα πράσινο χυμό. Μάλιστα. Να φτιάξουμε ένα πράσινο χυμό. Θα βάλουμε σε ένα μπλεντεράκι ένα αγγούρι, ένα λεμόνι, λίγο σέλινο που θα έχουμε σίγουρα στο ψυγείο μας εκείνες τις ημέρες και όποιοι έχουν και λίγο ginger, καλό είναι να βάλουμε και λίγο ginger. Λίγο, είναι... ναι. Λίγο, ναι, ελάχιστο. Είναι super αποτοξινωτικός χυμός, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις την επόμενη μέρα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε για 3 συναφή μέρες. Μόνο αυτό θα πίνουμε για 3 μέρες ή να τρώμε Όχι. και το φαΐ. Να τρώμε και το φαγητό μας. Είπαμε, εμάς μας αρέσουν οι στερήσεις. Όλα με ισορροπία. Ναι, όλα με ισορροπία. Τα στερητικά δεν τα θέλουμε εδώ πέρα. Όχι. Και πηγαίνετε και μια βόλτα στη φύση. Α, ναι. Κάντε λίγο το κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνετε τις υπόλοιπες μέρες. Που πάμε το πρωί, στη δουλειά, με τρέξιμο. Έτσι. Αυτό που θα θέλατε να κάνετε, αυτό με το οποίο θα θέλατε να ξεκινάει η μέρα σας. Mm-hmm. Είναι μια καλή αφορμή. Οι περισσότεροι δεν δουλεύουν. Αυτοί που δουλεύουν, παιδιά, κουράγιο, θα βρεθεί μια άλλη στιγμή να κάνει το δικό σας story treat. Ναι. Εδώ τώρα, σε αυτό που είπες, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που μας δίνονται. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες, ας κάνουμε και λίγο ένα απολογισμό και να μην πούμε, α, δεν το απέκτησα αυτό. Δεν πήγα φέτος διακοπές στα χιόνια. Ναι, ναι, φέτος δεν πήγα. Θα κάτσω και πάλι θα εδώ. Πάλι εδώ θα είμαι, ρε παιδί μου. Ωραία. Οκ. Okay. Είμαστε υγιείς. Είμαστε εδώ να κάνουμε και ένα ωραίο απολογισμό. Πόσο όμορφα πέρασα το χρόνο αυτό. Ότι είμαι ζωντανός, υγιείς. Πού ήμουν τα προηγούμενα Χριστούγεννα, πού είμαι τώρα. Τι ήμουν πριν από 3 Χριστούγεννα, τι είμαι τώρα. Ποια μάνα ήμουν πριν από 3 Χριστούγεννα, ποια είμαι τώρα. Αυτά, τα όμορφα θέλουμε να φέρουμε στην επιφάνεια. Γι' αυτό λένε ότι η ευγνωμοσύνη, η πρακτική της ευγνωμοσύνης, αν γίνεται καθημερινά, είναι το φάρμακο για την τοξικότητα του νου. Αυτά λες και σε αγαπάει η μαμά μου και της αρέσεις και μου λέει τι ωραίο κορίτσι αυτή η Νικόλ, τι ωραία που τα λέει. Σε ευχαριστώ, Βρύση Νικόλ, βεβαίως. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε πολύ ωραίο όλο αυτό. Περιμένουμε feedback μετά το 2022 που θα ξανασμίξουμε, στο 2022. Θα έρθω και χυμούς θα μου κάνεις και όλα τα άλλα που είπες Έλα θα μου κάνεις. Έλα εσύ και ξάμου. 18 βίντεο θα κάνω.